αλλά μόλις διαγωνιστούν όλοι. Μπορεί στην αίθουσα αναμονής να ήταν πιο χαλαρή, όμως οι 6 πρώτοι υποψήφοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι έφτασε η ώρα που θα κρίνει το μέλλον τους στο τραγούδι. Σε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξύπνησα το πρωί ήθελα να κλάψω πάρα πολύ. Τα λόγια τα θεατρικά. Πήγω σε ένα σημείο, με σταμάτησε, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει η φάση. 150 υποψήφοι τραγουδούν μπροστά στην Επιτροπή. Μόνο οι μισοί θα παραμείνουν. Αν είσαι μάγκας, πάρε με. Νωρίτερα, οι 150 υποψήφοι είναι έτοιμοι να δώσουν τη μεγάλη μάχη που οδηγεί στην επόμενη φάση του recall. Η αγωνία κορυφώνεται και το Greek Idol υποδέχεται τους 150 που έχουν στα χέρια τους το μαγικό εισιτήριο. Καλώς ήρθατε! Η αποστολή σας είναι δύσκολη. Από τους 150 θα μείνουν μόνο οι 15. Είστε έτοιμοι! Ο δρόμος για την κορυφή του Greek Idol περνά από την αίθουσα ακροάσεων. Οι 6 πρώτοι υποψήφοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι έφτασε η ώρα που θα κρίνει το μέλλον τους στο τραγούδι. Ανάμεσα στην πρώτη ομάδα βρίσκονται και δύο αδέλφια, ο Νίκος και η Χριστίνα. Με την Χριστίνα είμαστε αδέλφια και στο μέλλον θέλουμε να φτιάξουμε ένα συγκροτηματάκι μαζί. Ελπίζουμε να περάσουμε και οι δύο. Αυτό θέλουμε και οι δύο, να πάμε μέχρι το τέλος. Θα καταφέρουν άραγε να περάσουν και τα δύο αδέλφια στους 60 της επόμενης φάσης. Η μεγάλη στιγμή για τους πρώτους 6 έφτασε. Νίκο, ένα βήμα μπροστά. Κάνετε σήμερα μαζί πρόβα, τα δύο αδέρφια. You're the one for me, the way you make me feel. Χριστίνα, ποιος τραγούδησε καλύτερα σήμερα, εσύ ή ο Νίκος? Εγώ ένιωσα αυτό που είπε, το ένιωσα μέσα μου, το είπα πάρα πολύ καλά. Πες μου, τραγούδησε καλά. Ένα και έτσι. Αντίστοιχα θέλω να μου. Μια χαρά το είπα, το κομμάτι. Ο ένας πιστεύει περισσότερο στον άλλο παρά στον εαυτό του. Αντώνη, ένα βήμα μπροστά παρακαλώ. Και τώρα η σειρά του Αντώνη. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άτυχο τον κόμενο που θα έρθει στη ζωή σου. Φοβάσαι κάποιον συγκεκριμένα? Μπορώ να πω λίγο την κυρία Θεοδωράκη, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν αυτή που μου λέει όχι. Χρήστο, ένα βήμα μπροστά παρακαλώ. I said it's too late to apologize, yeah. Έκανα ένα φαλτσάκι στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι ένα μικρό φαλτσάκι στο τέλος δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, θα σε δούμε. Ελπίζω να σε ξαναδούμε. Γαριφάλε, γαριφάλε, κανείς μας δεν ξέρει ποιος είσαι. Χριστό, σήμερα εδώ στο Recall έχεις δεύτερη φορά από την Κύπρο. Είσαι προετοιμασμένος να μείνεις εδώ μόνιμα? Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι ένα βήμα μπροστά, παρακαλώ. Πιστεύεις ότι η ομορφιά είναι σημαντικός παράγοντας για να περάσετε στην επόμενη φάση? Νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες, αλλά όχι αναγκαστικά ο πιο σημαντικός. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός για εσένα? Oh, I'm no one's wife and oh, I love my life and oh, that jazz. Σε ευχαριστώ πολύ. Οι επόμενοι 6 υποψήφοι είναι έτοιμοι να μπουν στην αίθουσα όπου βρίσκονται οι κριτές. Η αναμονή λίγο λεπτών κάνει ακόμη μεγαλύτερη την αγωνία τους. Σε κάποιους από αυτούς, η Επιτροπή είχε παρατηρήσει λάθη και ατέλειες που θα έπρεπε στη φάση του recall να βελτιώσουν. Άραγε, ακολούθησαν τις συμβουλές των κριτών. Για κάποιους, αυτή η εμφάνιση ίσως είναι και η τελευταία τους ευκαιρία στο Greek Idol. Στόχος τους τώρα είναι να συγκεντρωθούν και να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Γεια σας. Ανίτα, ένα βήμα μπροστά και πάμε. I'll be your angel in your darkest night. I'll be your destiny waiting by your side.
Τα πήγες τόσο καλά όσο περίμενες ή λίγο χειρότερα? Τα πήγα καλά, αν εξαιρέσεις κάποια πράγματα. Νόμιζα ότι θα πήγαιναν καλύτερα, απλά τα ξέρω, το τράκ ήταν, νομίζω. Δεν ήταν τίποτα άλλο. Γιώργο, ανάβει με μπροστά. Ο Γιώργος με το ιδιαίτερο τατουάζ είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long. Για την πάρτι μου ήμουνα normal, απλά τίποτα. Ούτε κάτω ούτε πάνω. Normal. Βαλάρντο, ένα βήμα μπροστά. Στην οντισιόν της Αθήνας, η Βαλάντο είχε καταπλήξει την κριτική επιτροπή. Θα τα πάει το ίδιο καλά και τώρα. Μπράβο. Μπράβο, Βαλάντο. Μπράβο. Καταλάβες τι είναι να είναι, φυτό κάτι. Πώς νιώθεις, είσαι άγχος, πες μου, τρέμεις, τρέμεις. Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ελεγχόμενα προς το παρόν. Μπράβο σου. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Είμαι ευχαριστημένη με αυτό που παρουσίασα. Ελπίζω να αρέσει και να περάσω. Μέχρι να μπουν οι επόμενοι 6 υποψήφοι, οι κριτές βγάζουν τα πρώτα συμπεράσματα. Εδώ. 2, 4. 5. Τον βάλουμε. Κάπα. Αυτός με έχει τσαρτήσει όμως. Ανάμεσα στους 6 επόμενους βρίσκεται και ο Γιάννης, που στην οντισιόν της Θεσσαλονίκης οι κριτές του είχαν ζητήσει να ανανεώσει την εμφάνισή του. Γιάννης, στην οντισιόν της Θεσσαλονίκης ζήτησε από σένα κάποιες αλλαγές. Την επόμενη φορά μπορείς να έρθεις και ξυρισμένος να δούμε πώς. Τελείως. Ναι, να σε δω. Τελείως. Δεν θα το έκανες, γιατί, δηλαδή. Ε? Δεν θα το έκανες για να φτάσεις μέχρι το τέλος αυτό μου σου. Άμα το κάνω, δεν θα φτάσω. Έτσι πιστεύω. Δεν το βλέπω. Ξυρίστηκα πιο καθαρό το πρόσωπο. Μου κάνετε πιο καθαρό. Όταν λέμε να ξυριστείς, εννοούμε να σε δω καθαρό το πρόσωπο. Τα μαλλιά τα είχες πιασμένα, συνεχίζει να τα έχεις πιασμένα. Αλλαγές δεν βλέπω. Συνεχίζεις. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω. Για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Το στυλ του Γιάννη δεν εντυπωσίασε την επιτροπή. Τουλάχιστον η ερμηνεία του τους άρεσε. Αυτή τη φορά... καλύτερα από πριν. Δεν νομίζω. Όχι. Ναι. Για μένα τουλάχιστον. Γιατί? Απλά ο κύριος Καπετανίδης μου είπε πάλι για το Γιάννη πριν τραγουδήσω και τα λοιπά και... Τι σου είπε για το Γιάννη? Ότι δεν το έκοψα, δεν ξυρίστηκα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι κόλλημα έχει φάει με τα γένια μου. Πόσο να ξυριστώ δηλαδή. Νίκολ, ένα βήμα μπροστά. Στην οντισιό των Κυπριών στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η Νικόλ πήρε από τους κριτές το recall με μεγάλη ευκολία. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τους 149 καλύτερους. Ναι, με 1000. Ναι, με 1500. Ναι, από όλους μας. Μπράβο σου, Νικόλ. If I were a boy, I think I could understand. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Ελπίζω να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Μείνε με στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μετά την Νικόλ και το Διογέννη, η σειρά έχει ο Νίκος. Εκτός από τη φωνή, ποντάρει και στην εμφάνισή του. Ένα βήμα πιο μπροστά. Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά. Να τάνε Θεέ μου καλύτερα φάρσα, αχ να τάνε πρώτα Απρίλια. Νίκο, για ποιο λόγο φορέσαι σήμερα αυτό το μπλουζάκι? Γιατί έκανε ζέστη σήμερα γι' αυτό. Μήπως υπάρχει αδυναμία στη φωνή σου και προσπαθείς με αυτό να μας εντυπωσιάσεις? Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Οκ, ευχαριστώ. Ο κύριος Καπετανίδης μου είπε για το μπλουζάκι ότι προσπαθώ να τους ενθουσιάσω, λέει, με το μπλουζάκι, επειδή φορά αυτό το μπλουζάκι. Τους είπα όχι. Τώρα μου πήγε το μπλουζάκι, εντάξει, βάζουμε και μία μπλούζα, μα είναι κανένα μπουφάν. Δεν έχω πρόβλημα. Πολλοί υποψήφοι μπορεί να χαμογελούν, αλλά μέσα τους κρύβουν πολύ άγχος. Τι κάνεις? Αγχώνομαι λιγάκι. Ορκίσου να μην χωρίσουμε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ορκίσου να μην γυρίσουμε. Ποτέ, μωρό μου, στα παλιά. Σήμερα δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη, γιατί έκανα λάθος στο ρεφρέν. Έκανα 2 γυρίσματα, τον έπρεπε να κάνω 1 και το κόψα πολύ απότομα. Και ένιωσα στα ψηλά ότι έτρεμε η φωνή μου από το άγχος.